Λοΐζου, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή του HuffPost και δική μου που μετά από ένα χρόνο τα ξαναλέμε. Σχεδόν ακριβώς ένα χρόνο και είναι πρώτα δικιά μου χαρά και η τιμή. Ευχαριστούμε πολύ για μια πολύ ωραία, έτσι, καταρχήν, πρωτοβουλία και θεσμό εδώ στο υπέροχο νησί της Ίδρας, αφιερωμένο από την οικογένεια Σοφιανού για τον αείμνηστο πατέρα Σοφιανό, ο οποίος έπαιζε βιολί και κάθε χρόνο κάνουμε ένα κονσέρτο κλασικής μουσικής, ναι. Το οποίο σαν μαέστρος διευθύνετε εσείς. Ναι, πείτε μας λίγο πληροφορίες γι' αυτό. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που έτσι είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στα καλλιτεχνικά δρόμενα εδώ του νησιού, ενός ιστορικού νησιού όπως ξέρετε, με μια ιστορική οικογένεια, όπως είπα την οικογένεια Σοφιανού. Που παρεμπιπτόντως είναι και η 10η χρονιά, η 10η συνεχόμενη χρονιά που παρουσιάζουν αυτό το σπουδαίο γεγονός. Το έχουν κάνει θεσμό. Ναι, είναι όντως και είναι πολύ δύσκολο να καταστεί θεσμός κάτι όπως γνωρίζετε. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σε αυτή την επαιτειακή, που ήμουνα σε αυτή την 10η επαιτειακή συναυλία. Με σπουδαίους ανθρώπους να πρωταγωνιστούν εκτός από τον μαέστρο. Ο Νάρ Χατζαταριάν, ο τσελίστας. Ένα εξαιρετικό παιδί από την Αρμενία και ένας βιολοντσελίστας παγκοσμίου κλάσεως που πρώτη φορά συνεργαστήκαμε και γνωριστήκαμε. Καταπληκτικό παιδί καταρχάς. Κάναμε μαζί τις παραλλαγές ροκοκό του Τσαϊκόφσκι, ένα έργο που το έχει ερμηνεύσει ο ίδιος με σπουδαίες ορχήστρες και μαέστρους διεθνώς, και την Μαγιούκο Καμίο, Ιαπωνέζα βιολινίστα, η οποία ερμήνευσε το πρώτο κονσέρτο σε σολ ελάσσονα του Μπρουκ, επίσης ένα κονσέρτο ρεπερτορίου. Περάσαμε πάρα πολύ καλά και πρέπει να τονίσω πόσο καλά μας έχει δεξιωθεί γενικώς η οικογένεια Σοφιανού. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ένας καλλιτέχνης, πέρα από το τι χρειάζεται στη σκηνή, να έχει και την ανάλογη αντιμετώπιση. Βέβαια. Ήταν πολύ ευαίσθητο. Μάλιστα δεν είναι μόνο το χειροκρότημα. Ακριβώς. Και μάλιστα ο Αλέξανδρος είναι και μέλος της ορχήστρας μας, ως βιολοντσελίστας. Και ο Νίκος. Οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ κέφι, έχουν κάνει ένα μεγάλο θεσμό, είναι φιλανθρωπικός ο σκοπός, όλα τα έσοδα πηγαίνουν στο νοσοκομείο της Ίδρας, που είναι πολύ σπουδαίο, και να τους ευχηθούμε, όπως και σε εσάς, να είστε εδώ κάθε χρόνο και να μεγαλώνετε και να ενδυναμώνετε το θεσμό. Όμως θέλω να επικεντρωθούμε μαζί, γιατί σε αυτό το οποίο θα κάνετε, τον Οκτώβριο στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, ναι. Που είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και φαντάζομαι ότι και για τη δική σας πορεία και καριέρα ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δώστε μας λεπτομέρειες. Ναι, όντως το Carnegie Hall καταρχάς ως Ινστιτούτο Πολιτισμού θεωρείται κάτι ύψιστο, να το παγκόσμιο, και πιο συγκεκριμένα η αίθουσα του Stern, το Stern Auditorium Pelman Stage, όπως ονομάζεται, η μεγάλη αίθουσα εκεί, χωρητικότητας σχεδόν 3.000 θεατών, στο οποίο έχουν παρουσιαστεί οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες και όχι μόνο, ανά το παγκόσμιο ever. Πάλι με ύψιστη τιμή και εγώ και μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό πάω να παρουσιαστώ και να παρουσιάσω την δεύτερη συμφωνία του Gustav Mahler της Αναστάσεως, όπως είναι γνωστή. Ένα τεράστιο έργο που απαιτεί μεγάλη ορχήστρα, μεγάλη χοροδία και μία σοπράνο και μία μεσόφωνο. Υψήφωνο και μεσόφωνο. Και είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για μένα, διότι δεν πάω μόνο σαν μονάδα ως μαέστρος, αλλά πάω και ως συνθέτης, δηλαδή θα παρουσιάσουμε και ένα από τα έργα μου, τον Σέρβικο Κυπριακός Χορός αριθμός 1 που έγραψα το 2010 για την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου τότε. Εσείς. Αλλά, ναι. Και είναι, μέχρι σήμερα είναι το πιο πολυπεγμένο έργο κλασικού ορχιστρικού ρεπερτορίου στην ιστορία της κυπριακής κλασικής μουσικής. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που θα το δει και το κοινό της Νέας Υόρκης. Ακριβώς, αυτή ήταν η ιδέα. Οπότε είναι Mahler
Είναι ο χορός αυτός. Και είναι και ένα έργο του πατέρα μου, πρέπει να πω, ο οποίος είναι ο πρώτος Κύπριος που έχει γράψει όπερες. Οπότε θα παρουσιαστεί και ένα έργο του πατέρα σας. Ναι, θα είναι το πρώτο στο πρόγραμμα. Το Ιντερλούδιο από τη δεύτερη πράξη της όπερας του 9 Ιουλίου 1821, το τραγούδι του Κυπριανού, που είναι βασισμένο στο μόνιμο ποιητικό έπος του εθνικού μας ποιητή στην Κύπρο, του Βασίλη Μιχαηλίδη. Τι ωραίο γεγονός. Το οποίο και αυτό ως όπερα είναι, είναι το πιο πολυπαιγμένο έργο λυρικού ρεπερτορίου στην ιστορία της Κύπρου. Αυτή η βραδιά, 10 Οκτωβρίου. 10 Οκτωβρίου, 10 Οκτωβρίου, τι ώρα? 8 το βράδυ. 10 είναι πολύ σημαντικό το βράδυ, να πω όμως. Carnegie Hall, ναι. Νέα Υόρκη. Ναι. Πείτε μας τα υπόλοιπα. Ναι, είναι κάτι πιο πολύπλοκο, πιο ωραίο ο σκοπός που πάμε να το κάνουμε αυτό. Όπως είπα, δεν είναι απλά να παρουσιάσουμε έναν μαέστρο στο Carnegie Hall ή μια ορχήστρα. Αν δεν σας είπα ότι έρχεται μαζί μας η Φιλαρμονική Αθηνών, την οποία ίδρυσα φέτος νωρίτερα το 2019. Και είχαμε την πρώτη μας συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής στις 23 Απριλίου και η πρώτη αυτή συναυλία έλαβε χώρα εις μνήμην του αείμνηστου Περικλή Παναγόπουλου που τον χάσαμε στις 5 Φεβρουαρίου νωρίτερα φέτος. Και φυσικά δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει αν δεν είχαμε πρώτα αυτή την μεγάλη κυρία, την Κατερίνα Ναφλιώρη Παναγοπούλου, ανέκαθεν στον κόσμο της κλασικής τέχνης ή γενικώς του πολιτισμού. Ένας καλλιτέχνης, ένα καλλιτεχνικό σύνολο δεν είναι αρκετό να υπάρχει. Πάντα υπήρχαν μεγάλοι δωρητές, μεγάλοι ευεργέτες πίσω από τον Μπετόβεν, πίσω από την όπερα της Βιέννης, πίσω από το Μέγαρο Μουσικής. Και η κυρία Παναγοπούλου είναι μια σύγχρονη τέτοια προσωπικότητα η οποία μεριμνεί πάντοτε, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, να είναι πίσω από πολύ μεγάλα γεγονότα, είτε το γνωρίζει ο κόσμος είτε όχι, διότι πολύ συχνά η ίδια δεν επιδιώκει να φαίνεται, αλλά πρέπει να πω ότι αυτή η συναυλία στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη είναι μια δωρεά στον απανταχού ελληνισμό της κυρίας Παναγοπούλου, πάλι βεβαίως εις μνήμη του αείμνηστου Περικλή Παναγόπουλου, και πώς δένει όλο αυτό να σας εξηγήσω. Διασταυρώνουμε τις θάλασσες. Να πάμε από την Ελλάδα με τη Φιλαρμονική Αθηνών στη Νέα Υόρκη, στη Μέκα του πολιτισμού, του Carnegie Hall. Και η κυρία Παναγοπούλου σκέφτηκε ότι μα εκεί μεγαλούργησε ο αείμνηστος άντρας μου, σύζυγός μου. Θέλω να το κάνω και αυτό εις μνήμη του. Και μάλιστα είχε έρθει σε απευθείας συνεννόηση με τον νέο μας αρχιεπίσκοπο, όπως γνωρίζετε, τον κύριο Ελπιδοφόρο, τον σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Και όλα τα έσοδα, όχι μόνο τα καθαρά, η κυρία Παναγοπούλου τα κάνει δωρεά στην Αρχιεπισκοπή για την ανέγερση του Καθεδρικού Ναού Αγίου Νικολάου στο Ground Zero, στο World Trade Center, που όπως γνωρίζετε κατεδαφίστηκε από τα τραγικά γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου του 2001. Πολύ σπουδαία στιγμή. Ναι, είναι, και τώρα που το λέω πραγματικά δηλαδή. Εύχομαι κύριε Χατζηλοίζο από καρδιάς να είναι τα έσοδα πάρα πολλά, να είναι τα χρήματα που θα πάρει η Αρχιεπισκοπή και ο σεβασμιότατος, ο κύριος Ελπιδοφόρος, πάρα πολλά και μόνο να λειτουργήσει ο ναός. Έτσι, πάρα πολύ ακριβώς. Σύντομα. Διότι το κοινό της Νέας Υόρκης να απολαύσει και να θαυμάσει εσάς και όλο αυτό που ετοιμάζετε να κάνετε στο Carnegie Hall. Και η κυρία Παναγοπούλου είναι πολύ σπουδαία γυναίκα και μία μεγάλη ευεργέτης σύγχρονη, όπως ακριβώς το λέτε. Έτσι. Η μνήμη Περικλή Παναγόπουλου, λοιπόν, 10 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, Carnegie Hall, όπου εσάς θα σας απολαύσουμε σαν μαέστρο και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση του Αγίου Νικολάου, που ο ελληνισμός, που όλοι και οι Αμερικανοί και οι Ορθόδοξοι, και όχι μόνο οι Ορθόδοξοι, περιμένουν να το πολύ δουν να λειτουργεί το πάλι. Λέτε, διότι ο σε καθέτρι όλο τον κόσμο θα αφιερωθεί αυτός ο ναός. Ακριβώς. Όλος είναι ο πολύ κόσμος θα μπορεί αυτό να μπει να προσευχηθεί. Πώς
πόσο χρειάζεται να μελετάτε για να φτάσετε στον Οκτώβριο σωστά? 25 ώρες το 24ωρο. Συνέχεια. Δηλαδή απαιτεί διάβασμα από τον μαέστρο συνέχεια όλη την ημέρα. Ναι, δεν είναι τόσο το διάβασμα, ενώ το να ανοίγεις το βιβλίο, την παρτιτούρα, αλλά είναι η αφοσίωση που πρέπει να έχει ένας, η ψυχολογική, η συναισθηματική και η πρακτική, στο να είναι έτοιμος να γνωρίζει το τι θέλει ο συνθέτης πρώτα απ' όλα και μετά να έχει την ικανότητα, το χαρακτήρα και, την θέληση να το μεταδώσει αυτό σε μια ορχήστρα 124 μουσικών, κορυφαίων μουσικών, μια χοροδία της Νέας Υόρκης που θα συνεργαστούμε εκεί με την New York Choral Society, 150 τραγουδιστών. Πόσοι θα είναι στο σύνολο αυτοί που θα δούμε στη σκηνή? Γύρω στους 280 επί σκηνής. Πάρα πολύ. Και έχουμε και δύο σπουδαίες σολίστ, η Λαρίσα Μαρτίνες, η ψήφωνος Αμερικάνα, Puerto Rico Αμερικάνα, και η Ελληνοαμερικάνα μεσόφωνος Νταβίτα Καράνας. Πρόκειται για ένα δηλαδή πολύ υψηλό επίπεδο σύνολο. Και σχεδόν 300 άτομα τα οποία θα διευθύνετε. Εσείς είσαστε, για να καταλάβει και ο κόσμος, ο μεσάζων των συναισθημάτων του συνθέτη. Σωστά. Προς τους μουσικούς και προς το κοινό. Ναι, δεν... Πώς νιώθετε, πώς... Κοιτάτε, όταν... Πρέπει να το αποτυπώσετε σε λέξεις αυτό. Ναι, όχι, ναι, μπορεί να τα λέτε σωστά, απλά δεν σκέφτομαι έτσι εγώ προσωπικά. Προσπαθώ πάντοτε να είμαι πολύ πιστός πρώτα στην παρτιτούρα και ως άνθρωπος νιώθω 100% εαυτός μου όταν είμαι στη σκηνή. Και εκείνη τη στιγμή στη σκηνή δεν μπορώ παρά η μουσική να είναι δικιά μου, δηλαδή ο συνθέτης γίνεται εγώ. Οπότε αυτό που λέτε ίσως να έχει μια βάση, απλά σας λέω δεν μου αρέσει να μιλάω εγώ για αυτό το πράγμα. Επόμενος, μετά το Carnegie Hall, στόχος, ποιος μπορεί να είναι, τι κάνει μετά από το Carnegie Hall ένας μαέστρος? Ναι, τα βήματα είναι τυχαία και δεν ξεκινήσαμε τώρα, ούτε εγώ σαν μαέστρος, ούτε σαν θέτης, ούτε η Φιλαρμονική Αθηνών. Δεν είναι δηλαδή κάτι στιγμιαίο. Υπάρχει ένα πολύ μακροπρόθεσμο πλάνο για την Φιλαρμονική Αθηνών και προσωπικά για μένα, και αυτό είναι ένα βήμα την κατάλληλη στιγμή, παρότι η Φιλαρμονική Αθηνών ιδρύθηκε φέτος. Αλλά ήδη υπάρχουν κάποια βήματα που επεξεργαζόμαστε για το άμεσο μέλλον, όπως για παράδειγμα να παρουσιαστεί αυτή η σπουδαία συμφωνία του Μάλερ και στην Ελλάδα, ίσως στο Μέγαρο, ίσως στο Ηρώδιο, ίσως κάπου αλλού. Στην επόμενη χρονιά. Ίσως και φέτος, δεν γνωρίζω. Πολύ, ναι, τα συζητάμε όλα, αλλά έχουμε και κάποια άλλα έργα που προετοιμάζουμε, όπως η Άνοιξη του Στραβίνσκι, το Γκύρε Λίδερ του Σόνμπερ, κάποια πολύ μεγάλα έτσι, συμφωνικά έργα που είναι στο πρόγραμμα μας για φέτος. Οπότε το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να σας απολαύσει σύντομα ή στο Μέγαρο ή όπου αλλού αποφασίσετε. Να πω επίσης πόσο σπουδαίο είναι και για μένα σαν μαέστρο να έχω στα χέρια μου τους μουσικούς που απαρτίζουν την Φιλαρμονική Αθηνών, που είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες και εξαιρετικοί άνθρωποι. Και αυτό κάνει και την δουλειά μου, ας το πούμε, πολύ πιο, όχι εύκολη, αλλά πολύ πιο ωραία. Θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία. Θα είμαι στο Carnegie Hall για να απολαύσω αυτή τη μεγάλη βραδιά. Και πάλι να πάνε όλα καλά και να έρθουν Έλληνες, Αμερικανοί, άνθρωποι από όλο τον πλανήτη να το γεμίσουν, ο Αρχιεπίσκοπός μας και όλα αυτά εις μνήμη Περικλή Παναγόπουλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς προσωπικά, κύριε Λιβανίου, και την Huffington Post, γιατί παρακολουθώ και τις συνεντεύξεις που κάνετε σε διάφορους άλλους και πόσο σημαντικό είναι και το έργο το δικό σας στην προβολή αυτού του πράγματος. Οπότε ευχαριστούμε και εσάς. Θα είμαστε και στη Νέα Υόρκη μαζί. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Πρέπει να επιστρέψετε στο διάβασμα. Στην πρόβα, αμέσως τώρα.